Μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Μπιτζάνη, τον προπονητή της ΕΘΑ. Coach, φτάσατε μέχρι εδώ. Καταφέρατε, ανταγωνιστήκατε την ΑΕΚ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στο τέλος προσπαθήσατε να κλέψετε και το παιχνίδι, κάτι που δεν έγινε. Πείτε με τα σχόλιά σας. Εντάξει, παλέψαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι, όπως είπατε και εσείς, στο τέλος, όταν το μάτς ήταν στο 80-77, χάσαμε ένα τρίποντο ξεμαρκάριστο, δεχτήκαμε ένα σουτ και το μάτς πήγε 5 πόντους. Στην επόμενη κατοχή δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Δυστυχώς, το μάτς χάθηκε στις λεπτομέρειες για μας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω συγχαρητήρια στους αθλητές μας, διότι προσπάθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό το τουρνουά. Θέλαμε λίγο παραπάνω τύχη, ίσως και ένα-δύο παραπάνω σου, τα οποία δεν τα βάλαμε, ή μια-δύο καλές άμυνες. Έτσι είναι το μπάσκετ. Συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας. Συνεχίζουμε. Θα συγκεντρωθούμε τώρα από αυτή τη βδομάδα για το παιχνίδι με τον Κεραυνό για το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην πορεία σας. Ευχαριστώ. Θα έχουμε μαζί μας και τον Πέτρο τον Παπαμιχαήλ. Γεια σου Πέτρο. Ένας τελικός ο οποίος τον κυνήγησε η ΕΘΑ όσο μπορούσε, έβαλε όλες τις δυνάμεις, αλλά δεν έφτασε μέχρι το να πιει νερό που λέμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ και την κατάκτηση του κυπέλλου. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο από την αρχή του αγώνα είχαμε ως πλάνο να πούμε δυνατά να παλέψουμε κάθε κατοχή. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Η ΑΕΚ είχε καλύτερα διαστήματα στον αγώνα, πήρε μια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο και εμείς πάντα προσπαθούσαμε να κάνουμε την αντεπίθεσή μας. Είχαμε κάποια καλά διαστήματα, καταφέραμε να μειώσουμε τη διαφορά, όμως δεν ήταν αρκετό, δυστυχώς έπρεπε να βάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα να πω όμως χαρακτηρία στους συμπαίκτες μου, στον προπονητή, γιατί μια ομάδα η οποία με τον προϋπολογισμό της ομάδας μου, όπως γνωρίζετε, για είναι άθλο και την ΕΘΑ να φτάσει στον τελικό. Που πιστεύουμε, είμαστε σίγουρα η πιο νεαρή ομάδα ηλικιακά στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε. Έχουμε το πρωτάθλημα, συνεχίζουμε και δεν σταματούμε εδώ. Να προσπαθήσουμε για το πρωτάθλημα το καλύτερο. Και θα ευχηθώ καλή συνέχεια και στις δύο ομάδες. Και εμείς θα ευχηθούμε καλή συνέχεια στην ομάδα σου και σε σένα προσωπικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.